Κύριε Πρόεδρε, ήθελα αλλιώς να ξεκινήσω, αλλά ο κύριος Σαφούλιας είπε δύο στοιχεία στην ομιλία του, ότι τα φυσιακά στοιχεία του Δήμου έχουν αυξηθεί, ενώ ο πίνακας, όπως είχα δηλώσει και πέσει, παραμένει ανεπτάκτητος, 67 εκατομμύρια. Τα δε δάνεια, ενώ είπατε για τους στόχους των καταθέσεων, δεν έχετε μιλήσει σε αποτελέσματα χρήσης, αλλά για τους στόχους των δανείων, που είναι γύρω στους 704.000, αν θυμάμαι καλά. Έχουν μειωθεί τα δάνεια, είπατε 29 εκατομμύρια, αλλά έχετε μεταφέρει από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στις δάνεια τραπεζών σε πρακτικότερες υποχρεώσεις 2.900.000 περίπου. Είναι και μικρά τα γράμματα. Το σύνολο δεν είναι 29 εκατομμύρια δάνεια, είναι 32-33 κάπου εκεί. Γιατί δεν ήταν πρακτικότερα. Είναι 3 εκατομμύρια παραπάνω. Άρα λοιπόν για πέρσι το 2015 έχουμε πληρώσει σαν Δήμος από τα ταμιακά διαθέσιμα γύρω στα 3.117.000 για δάνεια. Είναι λεφτά που λείπουν από το Δήμο Περιστερίου, είναι λεφτά που λείπουν από τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου για να γίνουν οι παροχές και το κοινωνικό έργο. Αυτά τα δάνεια, αν έχουμε λιγότερο, να έχουμε λίγο πριν, γιατί δεν κάνω λογικό, δεν θα κάνω ούτε τη λογιστική, ούτε οικονομική διατύπωση, θα σταθώ στον ισολογισμό. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τους λογιστές, ούτε τους οικονομολόγους του Δήμου Περιστερίου. Έχω να κάνω την πολιτική διατύπωση ότι αυτά τα δάνεια κυρίως έχουν έρθει κατά νοτικού προσδιορισμού δάνεια, δεν έχουν γίνει αγορές ακινήτων, μπαίνουν φραγμοί για μελλοντικές αγορές για τη μελλοντική ανάπτυξη του Δήμου Περιστερίου από τις επόμενες γενιές και είναι το εμπόδιο ανάπτυξης. Εδώ πέρα λοιπόν έχω να κάνω την πολιτική διατύπωση επί του ισολογισμού, γιατί καταψηφίζουμε τον ισολογισμό. Όχι γιατί δεν είναι καλά διατυπωμένος, διότι είναι πολιτικά που μπαίνει φραγή στις επόμενες γενιές. Πώς λοιπόν θα λειτουργήσουμε το κολυμπητήριο το καινούριο, όταν τα 3 εκατομμύρια μπαίνουν στις τράπεζες? Και δεν μπαίνει για μια χρονιά, είναι για αρκετά χρόνια. Πώς μπορεί να κάνουμε μια πολιτική? Ότι γιατί είχαμε βρει πριν κάνα χρόνο για το πενταετές πλάνο του Δήμου Περιστερίου, που μας είχε επιβάλει η περιφέρεια, και ότι ο νέος προϋπολογισμός μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα λοιπόν, στέκουμε μόνο σε αυτό το σημείο για αυτή τη χρονιά, ότι αυτά τα 3 εκατομμύρια δεν αφήσαν το Δήμο να κάνει καμία αγορά. Σχεδόν η πλειότητα των έργων είναι από επιδοτούμενα προγράμματα και από το πρόγραμμα τα ΕΣΠΑ. Τι μπορεί να γίνει? Ο Δήμος Περιστερίου, όπως έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι, πέρα από τις αντιμνημονιακές κορώνες που βρίσκονται μέσα και από τη Δημοτική Αρχή, πρέπει να συσπηρωθούν με άλλους Δήμους να απαιτήσουμε την αύξηση από τις χορηγίες της κεντρικής εξουσίας. Καλώς ή κακώς είναι μπροστά μας τα χρέη. Καλώς ή κακώς υπάρχουν οφειλές ανθρώπων ή επιχειρήσεων που μάλλον για τα πρώτα χρόνια, για τα επόμενα χρόνια δεν μπορούσαν να τα εισπράξουν. Είπατε κύριε Σαρούλια, 6 εκατομμύρια οφείλει κόσμος. Εδώ δεν έχει να πέσει το ρεύμα, να πέσει αυτό. Εδώ πέρα μπαίνει ένα θέμα λοιπόν, ότι πρέπει επί της πραγματικότητας η συσπήρωση όλου του Δήμου σε αγωνιστικό προσδιορισμό να απαιτήσουν από την κεντρική εξουσία την αύξηση των παροχών προς το Δήμο. Ακόμα να απαιτήσουμε τη μεταβολή των όρων των χρηματοδοτήσεων από επενδυτικά προγράμματα, ώστε να επιτρέπει όταν κάνει ένα business, να το πω, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ο Δήμος Περιστερίου, να μπορεί και να αγοράζει έκταση με σκοπό την ανάπτυξή του. Σε αυτή την κατεύθυνση θα με βρείτε σύμφωνα στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Στην αποτύπωση του ισολογισμού, όπου δεν αναφέρεται ότι τα δάνεια μπαίνουν φραγή στην ανάπτυξη και τα δάνεια αυτά δεν ήταν δάνεια για αγορές ακινήτων και εκτάσεων, ήταν δάνεια καταναλωτικού εντυπωσιασμού. Μου θυμίσατε κύριε Σταυρούλια, να σας πω, όλους τους υπουργούς οικονομικών μέχρι το 2010-2012, μακάρι να μην είναι και μετά, όλοι ήταν μια χαρά τα λέγανε. Πρωθυπουργοί, υπουργοί, τι ωραία. Ξεκινάει να μην το πούμε. Αυτό βλέπω. Τι ωραία. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά θα ήθελα να πω. Ακούσα πάρα πολλά στοιχεία. 500 σελίδες το είχα πει ο κ. Τσεκούρα στην καλή διάθεση που δώσει όλα αυτά τα συζήτηματα. Δεν έχει σημασία.
δεν αμφιβάλλω ούτε για τις οικονομικές συναλλαγές, δεν κάνω μορφή ούτε για τη λογιστική διατύπωση. Έχουμε την πολιτική μας διαφωνία στο χαρακτήρα του συλλογισμού. Και έτσι καταψηφίζουμε.